Πάμε τώρα στην Αλεξία Τασούλη να δούμε. Τι, αυτό που συζητούσαμε, Αλεξία, χθε, μα έλεγε ότι α, στην ουσία ζητώντα την αποστρατικοποίηση των νησιών μα οι Τούρκοι θέτουν θέμα κυριαρχία. Το ακούσαμε από τον ίδιο Υπουργό Εθνικής Εξωτερικών σήμερα, τον κύριο Δένδια, να λέει ότι αλλάζει πια η Τουρκία το, το σκεπτικό τη και, και μιλά για αποστρατικοποίηση αμφισβητώντα την κυριαρχία μα στα νησιά. Και όταν λέμε νησιά δεν εννοούμε βραχονισίδε. Μα έλεγε και εσύ χθε ότι μιλάμε για νησιά των 12 νήσων, μιλάμε για κατοικημένε περιοχέ. Πράγματι να πω απλά ποιο είναι ο τουρκικό ισχυρισμός, αν έχουν στρατό τα νησιά μας, τότε δεν είναι ελληνικά. Κάτι πρωτοφανέ από αυτόν τον ισχυρισμό των Τούρκων, διότι όπως λες και εσύ δεν μιλάμε για νησίδες ή βραχονισίδε, μιλάμε για κατοικημένα νησιά, αναφέροντας σε όλα τα Δωδεκάνησα, στο Αγαθονήσι, στο Φαρμακονήσι, στην Κώστη, Ρόδο. Επί Αμφισβητούν ολόκληρη την οριογραμμή μα, έτσι. Ακριβώ. Σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μα εγκαλούν διότι τα οχυρώνουμε όταν απέναντι πόποι η Τουρκία έχει παρατάξει τη μεγαλύτερη στρατιά τη Μεσογείου. Και μα κατηγορούν και προφορικά, κατά καιρού κάνει δηλώσει ο Υπουργό Άμυνα Χουλουσία Καρ, αλλά και εγγράφο με τον πιο επίσημο τρόπο έστειλαν επιστολέ στον ΟΗΕ, τη μία στο, τον Ιούνιο και τώρα έστειλαν επιστολή ανάλογη περί αποστρατικοποίηση των νησιών τον Σεπτέμβριο. Ο κ. Ντέβια έδωσε ήδη εντολή στην Ελληνίδα μόνιμη Αντιπρόσωπο στον ΟΗΕ να απαντήσει στη νέα τουρκική επιστολή, ενώ στι 18 Οκτωβρίου, που συνεδριάζει η Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδα και Κύπρου, κ. Δένια και Χριστοδουλίδη, πρόκειται να προσθέσουν στην ατζέντα τη ενημέρωση που θα κάνουν στου ομολόγου του και το θέμα των, των νέων ισχυρισμών περί αποστρατικοποίηση, αλλά και τι τελευταίε τουρκικέ προκλήσει και ανατολικά τη Κρήτη αλλά και στην Κυπριακή ΑΟΣΠΟΠ.